Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αείκης αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε, Αποστόλων οι Δωδεκάς, όσοι οι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πρεσβεύσατε το ελεήμον η Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Χριστός Ανέστη νεκρών, θάνατο θάνατον πατήσας και της εις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατήσας και της εις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατήσας και της εις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Καθίστε. Σήμερα, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, έχουμε τη χαρά και την ευτυχία αναμεταξύ μας να έχουμε και ανθρώπους όπου έχουν έλθει από Αμερική και από Αυστραλία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι από εσάς έλαβαν κάποια στιγμή κάποια μαγνητοφωνημένη κασέτα και πληροφορήθηκαν για το κήρυγμά μας και σήμερα ήρθανε να ακούσουν από τόσο μακριά, από Αυστραλία και από Αμερική, να ακούσουν το Θείο Κήρυγμα. Και όχι μόνο να το ακούσουν, αλλά φέρανε μαζί και βίντεο για να κινηματογραφήσουν το κήρυγμα, ώστε ζωντανό με εικόνα να το παρουσιάσουν στους εκεί ελληνικούς συλλόγους, στις εκεί ελληνικές κοινότητες, για να ακουστεί ο λόγος του Θεού πιο ζωντανός όταν υπάρχει μέσα σε εικόνα. Ήμεθα μετά τις εορτές του Αγίου Πάσχα. Είμαι συγκινημένος διότι αυτές τις Άγιες ημέρες αρκετοί από εσάς μαζί με την ταπεινότητά μου περπατήσαμε και βαδίσαμε στα μέρη όπου περπάτησε και έζησε ο Κύριός μας. Ένα μήνυμα έρχεται από εκεί κάτω. Ένα μήνυμα, και το μήνυμα αυτό δεν είναι μόνο το σταυρουλάκι της ευλογίας που θα πάρετε στο τέλος του κηρύγματος, αλλά έρχεται ένα μήνυμα πολύ πιο συνταραχτικό που πρέπει, αδελφοί μου, να μιλήσει μέσα στις καρδιές σας. Το μήνυμα της Αναστάσεως είναι μήνυμα αγάπης.
μήνυμα αγάπης του Χριστού προς όλους μας. Είναι μήνυμα ότι δεν έπαψε ο Θεός να αγαπάει το πλάσμα Του. Επί γης κατήλθες ή να σώσεις τον Αδάμ, και εν γη μη ευρικός του τον δέσποτα, μέχρις άδου κατελήλυθα ζητών. Κύριε, το πλάσμα σου τον Αδάμ, που τον έφτιαξες πριν από χιλιάδες χρόνια, κατέβηκες πάνω στη γη και έψαξες να τον βρεις για να τον σώσεις. Αλλά μη ευρικός του τον δέσποτα, αλλά δεν τον βρήκες πάνω στη γη δέσποτα. Δια τούτο μέχρις άδου κατελήλυθα ζητών. Γι' αυτό κατέβηκες μέχρι κάτω στον Άδη. Δέχθηκες να ταπεινωθείς με το θάνατο, και μάλιστα θάνατο σταυρικό, για να βρεις το πλάσμα σου. Και το πλάσμα σου το βρήκες και έσωσες τον Αδάμ και την Εύα, και διαμέσου του Αδάμ και της Εύας σώθηκε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Αδελφοί μου, ο Κύριος μας είχε χαρίσει τον πρώτο παράδεισο. Ήταν χάρισμα, δώρο μας τον είχε κάνει. Τώρα πλέον τη Νέα Ιερουσαλήμ, την Άνω Ιερουσαλήμ, πάλι δώρο μας την κάνει, αλλά ένα δώρο που πρέπει πλέον όμως να συμμετάσχουμε και εμείς. Πρέπει και εμείς να αγωνιστούμε για να το κερδίσουμε. Πρέπει να κάνουμε και εμείς το ένα βήμα για να κάνει ο Θεός τα υπόλοιπα 99 βήματα. Μήνυμα αγάπης, διότι ο Θεός είναι ο Θεός της αγάπης. Και όλα όσα κάνει, αδελφοί μου, για εμάς, όλα όσα κάνει, όσα επιτρέπει, ένας είναι ο σκοπός του που τα επιτρέπει, είναι η αγάπη του. Κρύβεται πίσω από κάθε τι η αγάπη του Θεού. Μα διωγμή είναι, μα θλίψεις είναι, μα στεναχώρια είναι, μα αρρώστια είναι, μα θάνατος είναι, μα δαιμονοπληξία επιτρέπει. Οτιδήποτε και αν είναι, αδελφοί μου, ο Θεός το επιτρέπει κινούμενος εξ αγάπης και προς το συμφέρον μας. Ναι, και προς το συμφέρον μας. Θα σας αναφέρω στην αγάπη σας και ένα θαύμα που έγινε κάτω στα Ιεροσόλυμα. Και το θαύμα είναι ότι κάποια κοπέλα, κυρία μάλλον, η οποία εβασανίζεται υπό δαιμονίου, το δαιμόνιο ανεχώρησε μέσα από το σώμα της επάνω στο φρικτό Γολγοθά. Με μορφή καπνού έφυγε μέσα από το στόμα της. Μήνυμα αγάπης και αυτό. Γιατί μήνυμα αγάπης? Διότι ο Θεός ό,τι επιτρέπει, το επιτρέπει κινούμενος και γνωρίζοντας το σχέδιό του. Ένα θέλει, τη σωτηρία μας. Θέλει να μας οδηγήσει ο Κύριος κοντά του. Και όταν διαπιστώσει ο Κύριος ότι είμαστε κοντά του, τότε όλες οι δυσκολίες, όλες οι θλίψεις απομακρύνονται, όπως απομακρύνθηκε και το δαιμόνιο. Ο Θεός επιτρέπει στον άνθρωπο πολλές φορές, πολλές συμφορές, να δοκιμαστεί. Αλλά όλες αυτές οι δοκιμασίες είναι από αγάπη. Πρέπει, αδελφοί μου, να το καταλάβετε ότι ο Θεός μας είναι Θεός της αγάπης. Είναι Θεός που μας αγαπάει πάνω απ' όλα. Είναι δικός μας Θεός. Είναι ο δικός σου Θεός, που μπορείς ανά πάσα στιγμή, όσο αμαρτωλός και αν είσαι, να τον φωνάξεις και να του πεις: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με, βοήθησέ με, αρκεί να το πεις με πίστη και με δάκρυα στα μάτια σου, και να είσαι βέβαιος, δεν θα αργήσει ο Θεός να σου απαντήσει. Δεν θα αργήσει ο Θεός. Το μήνυμα που ζήτησες, αυτό που φώναξε η καρδιά σου, έστω και από μέσα σου, που είπανε το είναι σου, να είσαι βέβαιος, άνθρωπέ μου, ότι θα πάρεις απάντηση και σύντομα από το Θεό. Ο Θεός μας δεν είναι Θεός εκδικητικός, ούτε είναι Θεός τιμωρός.
δεν τιμωρεί ο Θεός μας. Και αν επιτρέπει θλίψεις και αν επιτρέπει τιμωρίες, δεν είναι τιμωρίες, είναι αγάπη. Ό,τι επιτρέπει, το επιτρέπει εξ αγάπης ο Κύριος. Όπως η μάνα όταν χτυπήσει το παιδί της, τα σηκώσει κάποια σανίδα και το χτυπάει. Δεν το χτυπάει η μάνα γιατί το μισεί το παιδί της. Το χτυπάει γιατί το αγαπάει και γιατί θέλει να το οδηγήσει σε δρόμους σωστούς. Γι' αυτό το τιμωρεί η μητέρα, γι' αυτό το χτυπάει. Δεν είναι τιμωρία όμως, είναι αγάπη. Το ίδιο κάνει και ο Θεός Πατέρας. Από αγάπη επιτρέπει ό,τι επιτρέπει. Αλλά πολλές φορές τους ανθρώπους μας χτυπούν και μας βασανίζουν αρρώστιες. Και πολλές φορές αρρώστιες ανίατες. Και όσο πλησιάζουμε στις έσχατες ημέρες και ζούμε και διερχόμεθα, τόσο περισσότερες αρρώστιες ανίατες θα παρουσιάζονται πάνω στην ανθρωπότητα. Είχαμε τον καρκίνο, τώρα έφτασε το AIDS. Και αύριο ποιος ξέρει ποια αρρώστια θα εμφανιστεί. Και να είστε βέβαιοι ότι θα έρθουν και άλλες αρρώστιες, χειρότερες. Τα οψώνια της αμαρτίας, θάνατος, μας λέγει ο Απόστολος. Τα αποτελέσματα της αμαρτίας είναι θάνατος. Αλλά αδελφοί μου, η αρρώστια είναι κάτι το επιφανειακό. Κάτι που βρίσκεται στην επιφάνεια. Ας ψάξουμε, αδελφοί μου, να βρούμε τι κρύβεται πίσω από την αρρώστια. Και πίσω από την αρρώστια κρύβεται πάλι η αγάπη του Θεού. Κάτι ζητάει από εμάς ο Θεός. Πριν 2 χρόνια είχα γράψει ετούτο το μικρό βιβλιαράκι. Χριστέ μου, γιατί είμαι άρρωστος. Και κάποια ευλαβής χριστιανή έδωσε χρήματα και κυκλοφόρησε δωρεάν σε 20.000 αντίτυπα. Μοιράστηκε παντού, αλλά εξαντλήθηκε και σήμερα δεν υπάρχει. Αλλά σώθηκαν και βοηθήθηκαν πλήθος ανθρώπων. Πλήθος ανθρώπων. Βρήκαν την οδό της σωτηρίας τους και όχι μόνο την οδό της σωτηρίας τους, αλλά βρήκαν και την υγειά τους. Ναι, από το κρεβάτι της αρρώστιας έγιναν αδελφοί μου καλά. Διότι διάβασαν αυτό το μικρό βιβλιαράκι που είναι λόγια γραμμένα μέσα από τη γραφή. Χριστέ μου, γιατί είμαι άρρωστος. Χριστέ μου, ο πατέρας μου, γιατί είναι άρρωστος. Το παιδί μου, γιατί είναι άρρωστο. Ο αδελφός μου, η μάνα μου, γιατί. Αυτό το γιατί θα αναπτύξω και σήμερα στην αγάπη σας, αφού δεν υπάρχει αυτό πλέον το μικρό βιβλιαράκι, ώστε να μπορείτε να το πάρετε εσείς και να έχετε την κασέτα πλέον και να το ακούτε. Αλλά και η κασέτα να φτάσει σε όλους τους αρρώστους, σε όλα τα νοσοκομεία. Άρρωστος, μα για άρρωστος να μην μείνει, που να μην ακούσει πλέον αυτή η αδελφή μου την κασέτα. Να ακούσει το γιατί βρίσκεται πάνω στο κρεβάτι του πόνου. Και όταν ανακαλύψει το γιατί βρίσκεται στο κρεβάτι του πόνου, τότε να είναι βέβαιος όταν βρει την αιτία, ότι σύντομα όπως σηκώθηκαν και έγιναν και άλλοι καλά και με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι χάρη σε αυτό το βιβλιαράκι θεραπεύτηκαν και έγιναν καλά με αυτά που διάβασαν. Ναι αδελφοί μου, έγιναν καλά από ανίατες αρρώστιες, από αρρώστιες που πλησίαζαν στο θάνατο και από καρκίνο ακόμα. Θεραπεύτηκαν γιατί βρήκαν την αιτία που ήταν άρρωστοι και τους είχε καθυλωμένους στο κρεβάτι του πόνου και της αρρώστιας. Είναι ένα μήνυμα το σημερινό αδελφοί μου, κήρυγμα, ένα μήνυμα σωτηρίας για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου και βασανίζονται. Ένα μήνυμα σωτηρίας, μια ελπίδα, που είναι η ελπίδα που βγήκε από τον εσταυρωμένο Ιησού, που το αίμα του αυτό πλέον καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και όχι μόνο από κάθε αμαρτία, αλλά είναι πλέον και γιατροσόφη, είναι πλέον γιατριά, είναι φάρμακο αθανασίας, είναι φάρμακο που θεραπεύει πλέον όχι μόνο την ψυχή, αλλά έχει την ικανότητα ο Ιησούς Χριστός να θεραπεύει και αυτό τούτο το γήινό μας σώμα. Γι' αυτό τον ονομάζουμε ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.
Έχει αυτή τη δύναμη να θεραπεύσει τα σώματά μας. Έχει τη δύναμη να θεραπεύσει κάθε ανίατη πληγή. Ψάχνουμε λοιπόν, αδέλφια μου, ψάχνουμε μέσα στη γραφή να δούμε γιατί ο άνθρωπος αρρωσταίνει. Και ειδού τι απαντάει η γραφή. Σαν πρώτη και βασική αιτία όπου ο άνθρωπος πέφτει στο κρεβάτι της αρρώστιας είναι η αμαρτία. Κάποια αμαρτία που υπάρχει μέσα μας, κάποια αμαρτία που τρώει τα σωθικά μας, είναι η αιτία που πιθανόν να βρισκόμαστε άρρωστοι. Από πού φαίνεται αυτό? Αν ανοίξουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιον 5, στίχος 1-16, εκεί ένας άνθρωπος παρουσιάζεται στην Κολυβήθρα 38 της Βηθεσδά, 38 ολόκληρα χρόνια να είναι παράλυτος. Είναι η Κολυβήθρα εκείνη όπου ο άγγελος Κυρίου κατέβαινε και τάραζε τα ύδατα, και αυτός που έμπαινε πρώτος μέσα, αυτός γινότανε αμέσως καλά. Και εκεί ήταν ένας παράλυτος. 38 ολόκληρα χρόνια ήταν παράλυτος. Και όμως δεν είχε άνθρωπο να τον σπρώξει και να τον πετάξει μέσα στη θάλασσα. Άνθρωπο ούκ έχω. Πόσοι ασθενείς φωνάζουνε, άνθρωπο δεν έχω να με βοηθήσει. Δεν έχω άνθρωπο να μου δείξει το σωστό το δρόμο, να ξέρω που να ακολουθήσω. Γι' αυτό αδελφοί μου, όπως σήμερα είναι Κυριακή των Μυροφόρων, γίνετε μυροφόροι όλοι σας. Στείλτε το μήνυμα της σωτηρίας του ανθρώπου, της ψυχής και του σώματος παντού. Σκορπίστε το μήνυμα της αγάπης και της ελπίδος που χύθηκε πλέον πάνω από το Σταυρό παντού, αδελφοί μου. Μην αφήσετε άνθρωπο πλέον να λυπείτε, μην αφήσετε άνθρωπο να θρηνεί. Υπάρχει πλέον η ελπίδα, υπάρχει πλέον η ελπίδα της σωτηρίας και του σώματος αυτού που κινδυνεύει να πεθάνει, αλλά και της ψυχής η οποία μπορεί και να ζει και ζει αιωνίως. Εκεί λοιπόν 38 ολόκληρα χρόνια και άνθρωπο ουκ είχε. Εμείς να γίνουμε εκείνοι οι άνθρωποι όπου θα βοηθήσουμε τους υπολείπους συνανθρώπους μας. Εμείς να γίνουμε οι καλοί Σαμαρίτε, όπως έγινε ο Ιησούς στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Εμείς να πάρουμε τον άρρωστο στην πλάτη μας και να τον οδηγήσουμε στο δρόμο της σωτηρίας. Είναι χρέος σου, αδελφέ, και εσένα και εμένα. Και εμένα κάποιος άλλος με οδήγησε κοντά στον Χριστό. Κάποιος άλλος με έφερε εδώ πέρα. Αλλά και εσένα κάποιος άνθρωπος σε οδήγησε. Κάποια άλλη ψυχή έγινε, ήταν μυροφόρος ψυχή και σε οδήγησε, και Ιεραπόστολος, και σε οδήγησε στα βήματά σου μέχρι εδώ σήμερα και κοντά στο Χριστό. 38 χρόνια άνθρωπο και έχω φωνάζει, και σε κάποια στιγμή εκεί βρίσκεται ο Χριστός και τον ρωτάει, θέλεις υγιής γενέστε, θέλεις να γίνεις καλά. Απορεί κανείς. Ρωτάει ο Χριστός, εάν θέλει ο άρρωστος να γίνει καλά, ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του, αδελφοί μου, που λέει η παροιμία. Και όμως, γιατί ο Κύριος ρωτάει? Γιατί? Γιατί είναι, αδελφοί μου, εκείνος που πιστεύει στην πραγματική ελευθερία του ανθρώπου. Μιλάνε πολλοί σήμερα για δημοκρατία. Πολλοί μικροί και μεγάλοι μιλούν περί δημοκρατίας. Αλλά ο πραγματικός δημοκράτης ένας ήταν μονάχα. Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός της Παρθένου. Αυτός, και για να σε κάνει καλά, σε ρωτούσε, θέλεις υγιής γενέστε, θέλεις να σε κάνω καλά. Γιατί μπορεί να έλεγε ο άρρωστος, και ποιος είπε να με κάνεις καλά. Εδώ ρωτάει όμως ο Χριστός, για να μην γίνει εμπόδιο στην προσωπική και να μην μπει στην προσωπική ζωή του ανθρώπου, εάν ο άνθρωπος δεν τον αφήσει. Θα έχετε δει μια εικόνα, αδελφοί μου, όπου ο Κύριος είναι απ' έξω από μια πόρτα και χτυπάει. Μια πόρτα και χτυπάει, θα την έχετε δει πιθανόν μια τέτοια εικόνα. Προσέξτε ότι η εικόνα αυτή, η πόρτα δεν έχει χερούλι απ' έξω. Δεν έχει χερούλι. Και ο ζωγράφος σκόπιμα δεν έχει βάλει το χερούλι, διότι γνωρίζει ότι ο Κύριος δεν πρόκειται να ανοίξει την πόρτα εάν δεν το θέλει ο άνθρωπος. Μόνον ο άνθρωπος
Όταν το θελήσει, έχει από μέσα το χερούλι να ανοίξει την πόρτα για να περάσει ο Χριστός μέσα. Ο Χριστός δεν παραβιάζει τη ζωή σου εάν εσύ δεν το θελήσεις. Δεν εισέρχεται μέσα στη ζωή σου εάν εσύ δεν το θελήσεις, αν εσύ δεν του ανοίξεις. Ενώ ποιος άλλος θα κάνει αυτά? Ποιος άλλος? Δυστυχώς για κανένας από τους δημοκράτες που υπάρχουν σήμερα δεν ρωτούν για τίποτα. Ό,τι θέλουν κάνουν. 300 είναι, 300 νόμους κάθε μέρα ψηφίζουν. Ποιον ρωτήσανε? Ποιον υπολογίσανε? Ανεβάζουν τους φόρους. Ποιον ρωτήσανε? Απ' την τσέπη του λαού τα παίρνουν. Κι όμως δεν ρωτάνε να βάλουμε το χέρι μας στην τσέπη σου για να σου πάρουμε τους φόρους. Δεν ρωτάνε. Και θα έρθει η εποχή που το λέει ο Κοσμάς ο Ετωλός. Θα φτάσει η εποχή που θα σας βάλουν, λέει, οι κυβερνήτες σας φόρους και στις κότες και στα παράθυρα ακόμα. Θέλει να τονίσει πόσο ψηλά θα είναι η φορολογία. Κι όμως κανένας δεν θα μας ρωτήσει. Εδώ που πρόκειται και για θέμα υγείας, ο Κύριος ρωτά. Και ο ασθενής το απαντάει. Ναι, του λέει, θέλω να γίνω καλά. Πιστεύεις στον Ιησού, το Μεσσία? Πιστεύω. Ποιος είναι? Εγώ, του λέει ο Κύριος. Ναι, πιστεύω. Τότε του λέει ο Κύριος, σήκω από το κρεβάτι σου, πάρ' το στον ώμο σου και φύγε. Και το παίρνει ο ασθενής και φεύγει. Και ο Κύριος φεύγοντας του φωνάζει. Ε, του λέει, και μην ξεχάσεις, πρόσεχε, μικέτι αμάρτανε ή να μην τις ηχείρον γέννητε. Πρόσεχε, του λέει φεύγοντας, μην ξανααμαρτήσεις για να μην πάθεις τίποτα χειρότερο. Συμπέρασμα. Ότι ο ασθενής αυτός ήταν 38 χρόνια ολόκληρα ασθενής, διότι πριν 38 χρόνια στα νιάτα του κάποια αμαρτία είχε διαπράξει. Και γι' αυτό τώρα ο Κύριος του λέει, πρόσεχε, μην ξανααμαρτήσεις και πάθεις τίποτα χειρότερο από αυτό που έχεις πάθει 38 ολόκληρα χρόνια. Άρα 38 χρόνια παράλυτος δεν ήταν από κάποιο μικρόβιο, από κάποια ασθένεια που κόλλησε. Όχι. Ήταν ασθενής 38 χρόνια, διότι είχε διαπράξει κάποια αμαρτία. Και έπρεπε πρώτα να μετανοήσει για την αμαρτία του και μετά να γίνει καλά. Το ίδιο βλέπουμε και στον παράλυτο που τον κατεβάζουν στην Καπερναούμ πάνω από τη σκεπή. Εκεί ο Κύριος τι του λέγει? Το πρώτο που του λέει, αφέονται σου αμαρτίες. Το πρώτο που του είπε. Γιατί? Μα ο άνθρωπος δεν πήγε εκεί να λάβει συγχώρεση αμαρτημάτων του. Εκεί πήγε να βρει την υγειά του, να σηκωθεί που ήταν παράλυτος. Και όμως ο Κύριος τι του λέγει? Αφέονται σου αμαρτίες. Και μετά του είπε, έγειρον, άρε τον κραβατόν σου και περιπάτη. Μετά του λέγει, πάρε το κρεβάτι σου και πήγε. Γιατί, του είπε, πρώτα φέονται σου αμαρτίες? Διότι είδε ότι ο Κύριος, ότι ούτε και εδώ σε αυτή την περίπτωση κρυβόταν κάποιο αμάρτημα πίσω από την παράλυση που είχε και ήταν παράλυτος τόσα χρόνια στην Καπερναούμ. Είδε ότι πίσω από την παράλυσή του κρυβόταν πάλι κάποια αμαρτία. Και γι' αυτό του συγχωρεί την αμαρτία. Χτυπάει το κακό στη ρίζα και αμέσως ο ασθενής γίνεται καλά. Σηκώνεται, παίρνει το κρεβάτι του και φεύγει. Η αμαρτία λοιπόν, αδελφοί μου, πολλές φορές κρύβεται πίσω από αρρώστιες που μας βασανίζουν. Είναι μόνον η αμαρτία? Όχι, αδελφοί μου. Δεν είναι μόνον η αμαρτία. Υπάρχει και άλλη αρρώστια και άλλη αιτία. Και η αιτία μας τη λέει ο Απόστολος. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιον 11, στίχους 29 έως 30. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο γάρες θείων και πίνων αναξίως, κρίμα εαυτό εστίει και πίνει, μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο εν ημίν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί. Όπως φαίνεται
από το κομμάτι το αγιογραφικό που σας διάβασα, οι Κορίνθιοι αντιμετωπίζαν ένα πρόβλημα. Πολλοί τους αρρωσταίνανε και μάλιστα ήταν ασθένειες, λέει, ανίατες που τους οδηγούσαν σε θάνατο. Καλή ώρα, όπως ο καρκίνος σε εμάς. Ή το AIDS τώρα. Και τους οδηγούσαν σε θάνατο. Το προσέχετε. Σε θάνατο τους οδηγούσε. Και ρωτούνε τον Απόστολο Παύλο. Ρωτούνε τον Απόστολο Παύλο οι Κορίνθοι. Γιατί πολλοί από εμάς αρρωσταίνουν, τι συμβαίνει και πεθαίνουν. Και ο Απόστολος με την επιστολή του απαντάει και έχουμε την απάντησή του. Μήπως τους λέγει κοινωνείτε αναξίως, δηλαδή μήπως δεν έχετε εξομολογηθεί, μήπως πλησιάζετε τα άχραντα μυστήρια, το σώμα και το αίμα του Κυρίου, χωρίς να νιώθετε τι κάνετε, μήπως πλησιάζετε χωρίς εξομολόγηση. Αλίμονό σας εάν πλησιάζετε χωρίς εξομολόγηση. Δια τούτο, λέει, πολλοί από εσάς αρρωσταίνετε και μάλιστα πολλοί από εσάς πεθαίνουν κιόλας. Η Θεία Κοινωνία, αδελφοί μου, δεν είναι μόνο προς ζωή αιώνιων, αλλά είναι και για κόλαση αιώνιων. Η Θεία Κοινωνία έχει δύο ιδιότητες. Η μία ιδιότητά της, όταν την πάρεις αξίως με την άδεια του εξομολόγου σου, τότε σε οδηγεί σε ζωή αιώνιο. Όταν όμως πλησιάσεις το ποτήριον αναξίως, ειδού τα αποτελέσματα που λέγει η Αγία Γραφή. Ανίατες αρρώστιες και θάνατος. Μήπως γι' αυτό στον αιώνα μας, επειδή οι άνθρωποι για το καλό του χρόνου πλησιάζουν κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα και ουρές βλέπεις εκείνη την ώρα στη Θεία Κοινωνία, ουρές πλησιάζουν και κοινωνούν ανεξομολόγητοι, γιατί αδύνατον τη Μεγάλη Πέμπτη όλο αυτό το πλήθος που προσέρχεται για το καλό, όπως λέει, που σημαίνει για το καλό, όταν λέει ότι δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο πηγαίνει, απλώς πηγαίνει για το καλό, όπως κάνουμε μια επίσκεψη κάπου, όπως κάνουμε μια επίσκεψη ή αγοράζουμε κάπου ένα δώρο και για το καλό πηγαίνουν και κοινωνάν ανεξομολόγητοι. Μήπως γι' αυτό το λόγο έχει αυξηθεί τρομερά στην εποχή μας ο καρκίνος. Μήπως δηλαδή ο Θεός στέλνει, όπως λέγει ακριβώς, ανίατες ασθένειες. Μήπως ακριβώς γι' αυτό στέλνει ανίατες ασθένειες. Ησυχία παρακαλώ. Μήπως ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να καθίσουμε να δούμε, όλοι όσοι είναι ή οποιαδήποτε άλλη αρρώστια, μήπως στέλνει ο Κύριος κάποια αρρώστια σε εμάς, επειδή πλησιάσαμε το ποτήρι, το θείο ποτήρι, ανεξομολόγητοι. Γι' αυτό, αδελφοί μου, προσέξτε, ποτέ μα για ποτέ μην πλησιάσετε και μην κοινωνήσετε των αχράντων μυστηρίων εάν δεν είστε εξομολογημένοι. Παρακαλώ, ησυχία. Εάν δεν είστε εξομολογημένοι, αδελφοί μου, μην πλησιάσετε ποτέ. Θα ήθελα μια άλλη αιτία τώρα να επισέλθουμε. Και η αιτία αυτή είναι κάτι άλλο που θέλει ο Θεός από εμάς. Στα πρώτα χρόνια τα χριστιανικά, οι άνθρωποι διοκόντουσαν. Οι άνθρωποι δίναν τη ζωή τους για το Χριστό. Τους σκοτώναν τα παιδιά τους. Τα γδέρναν μπροστά στη μάνα και στον πατέρα και τους λέγανε «αλλάζεις πίστη». Και όμως κανένας τους δεν άλλαζε. Τους έκαιγαν ζωντανούς. Τους εσταύρωναν. Όπως και σήμερα εορτάζουμε τον Άγιο Τιμόθεο και την Αγία Μαύρα, που 9 ημέρες επάνω στο σταυρό παρέμειναν σταυρούμενοι για την πίστη στο Χριστό. Και όμως δεν έκαναν πίσω, δεν πρόδωσαν. Υπέμειναν τα φρικτά βασανιστήρια. Μήπως, αδελφοί μου, εμείς πλέον δεν έχουμε τέτοια μαρτύρια για να δείξουμε την υπομονή μας και την πίστη μας και την ελπίδα μας στο Θεό. Μήπως γι' αυτό ο Θεός μας στέλνει κάποια αρρώστια, για να το δούμε σαν μια τρίτη αιτία. Μήπως ο Θεός μας δοκιμάζει
και μας στέλνει την αρρώστια για να δει εάν επάνω στο κρεβάτι του πόνου βλασφημίσουμε ή αγανακτήσουμε ή τα βάλουμε με το Θεό. Όχι. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε και εκείνη την ώρα της αρρώστιας είναι το να πούμε ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Αρρώστησες αδελφέ μου, κάνε το σταυρό σου και πες δοξασμένο το όνομα του Θεού για την αρρώστια. Πέθανε το παιδί σου, δοξασμένο το όνομα του Θεού που μου πήρες Κύριε το παιδί μου. Αρρώστησα εγώ ίδιος, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Μήπως ο Θεός σου στέλνει οποιαδήποτε δοκιμασία για να δοκιμάσει και να δει την πίστη σου και την υπομονή σου, όπως κοίταζε την υπομονή των Αγίων τότε όταν τους έριχναν μέσα στα λιοντάρια, όταν τους βασάνιζαν, όταν τους έγδερναν. Έχεις αυτή την πίστη, έχεις αυτή την υπομονή. Μήπως ο Θεός γι' αυτό δοκιμάζει και σου στέλνει λοιπόν αδελφέ μου την αρρώστια. Επομένως πρέπει να αντιμετωπίσεις την αρρώστια αδελφέ μου, πρέπει να την αντιμετωπίσεις με σθένος, με δύναμη, με υπομονή, με πίστη και με το να δοξάσεις το όνομα του Θεού. Μην αγανακτήσεις, θα χάσεις ό,τι ιερότερον έχεις. Μην αγανακτήσεις αδελφέ μου, γιατί αν αγανακτήσεις την ώρα εκείνη, τότε έχασες το βραβείο, τότε έχασες το στεφάνι του μαρτυρίου. Διότι αυτός που υπομένει οποιαδήποτε ασθένεια αξιώνεται να γίνεται μάρτυρας και να στεφανώνεται με στεφάνι μαρτυρίου κατά την ώρα που ανεβαίνει επάνω στον Κύριο. Μάρτυρας γίνεται εκείνος που πεθαίνει μέσα σε φρικτούς πόνους, είτε από καρκίνο είτε από οποιαδήποτε άλλη φρικτή αρρώστια, και λέγει ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως αιώνας, όπως είπε και ο Ιώβ. Παρόλο το ότι ο Ιώβ, ο δίκαιος Ιώβ της Παλαιάς Διαθήκης, που όσοι δεν έχετε διαβάσει, σας συνιστώ να διαβάσετε τη ζωή του, να δείτε πόσα υπέμεινε, πόσα υπέφερε, πόσα αδελφοί μου πέρασε. Και όμως πέθαναν όλα τα παιδιά του, λέπιασε το κορμί του ολόκληρος, γέμισε λέπρα. Τη γυναίκα του τον έδιωξε, το σπίτια του γκρεμίστηκαν, καταστράφηκε η περιουσία του ολόκληρη, στο δρόμο έμεινε. Κι όμως λέξη κατά του Θεού δεν είπε λέξη, αλλά ένα έλεγε συνέχεια. Η γυναίκα του τον προκαλούσε και του έλεγε: πού είναι ο Θεός σου, πού είναι ο Θεός που μου λες ότι μας προστατεύει. Και όμως ο δίκαιος Ιώβ δεν είπε τίποτα λέξη. Η γυναίκα της λέει: μην αγαναχτείς κατά του Θεού, ο Θεός κάτι ξέρει που μας τα κάνει όλα αυτά. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Αυτό το είπε ο δίκαιος Ιώβ. Και αυτά τα λόγια είναι αυτά που επαναλαμβάνουμε εμείς. Τα λόγια αυτά σε κάθε Θεία Λειτουργία. Σε κάθε Θεία Λειτουργία λέμε ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Είσαι λοιπόν άρρωστος, ασθενής, μη φοβηθείς, πες ή το όνομα Κυρίου. Μπορεί ο Κύριος να θέλει να δοκιμάσει την υπομονή σου. Και όταν δει ότι η υπομονή σου αξίζει, ίσως σου δώσει τη γιατριά σου και σηκωθείς πλέον. Αφού σε δοκιμάσει και δει ότι πράγματι αξίζεις, όπως και το χρυσάφι, το δοκιμάζουμε για να δούμε αν είναι γνήσιο χρυσάφι. Το περνάς μέσα από καμίνι και από φωτιά και το χρυσάφι τρέχει. Και ό,τι ανεμειγμένο ξένο είναι μέσα, φεύγει και απομακρύνεται και λιώνει. Ενώ το χρυσάφι λάμπει και το παίρνεις γνήσιο χρυσάφι. Αυτό πολλές φορές μπορεί να θέλει και ο Θεός να δει, αδελφέ μου, από σένα. Μπορεί να θέλει να δει αν είσαι γνήσιο νόμισμα ή αν είσαι κάλπικο. Αν είσαι από χρυσάφι ή αν είσαι από κάποιο ψευτοσίδερο και από κάποιο άλλο φτηνό υλικό. Και όταν δει ότι είσαι χρυσάφι, θα δεις πως Θεός θα σε ελευθερώσει τότε από την ασθένειά σου. Και αν δεν σε ελευθερώσει, τότε είσαι μάρτυρας. Ναι, επάνω στην ουράνιο βασιλεία, όταν υπομείνεις με πίστη και με ελπίδα στο Θεό, χωρίς να αγανακτήσεις, στο κρεβάτι του πόνου στεφανώνεσαι με το μαρτύριο, με το στέφανο του μαρτυρίου. Μια άλλη αιτία, αδελφοί μου, που είναι πιθανόν ο άνθρωπος να αρρωστήσει, είναι και η φυσιολογική αιτία. Ο άνθρωπος να κολλήσει από κάποιον συνανθρωπό του ή από κάποιον στον αέρα αιωρούμενο μικρόβιο και να κολλήσει χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αφορμή και αιτία ή αφορμή και αιτία που να είναι προς θάνατον, όπως λέμε. Δηλαδή χωρίς να κρύβεται πίσω κάποια αμαρτία ή χωρίς να υπάρχει κάποια από όλα αυτά που αναφέραμε τις αιτίες
μέχρι τώρα. Να είναι μια φυσιολογική αρρώστια που επέτρεψε ο Θεός. Τότε πάλι μη χάνεις την υπομονή σου. Γιατί αν είναι φυσιολογική αρρώστια, μη φοβάσαι. Δεν θα οδηγήσει προς θάνατον. Δεν θα οδηγήσει όπως και για τον Λάζαρο. Δεν ήταν προς θάνατον. Η αρρώστια του τελικά τον οδήγησε σε ζωή αθάνατη. Η αρρώστια του έγινε τελικά να γίνει και το θαύμα της νεκροναστάσεως του Λαζάρου. Μη φοβάσαι, και από φυσιολογική αιτία να είναι. Και από μικρόβιο να κόλλησε κάποιος άλλος. Υπάρχει ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Στήριξε σε αυτόν την ελπίδα σου και από εκεί θα λάβεις το μήνυμα της σωτηρίας, όπως μέχρι σήμερα το έχουν λάβει χιλιάδες άνθρωποι. Μια άλλη αιτία που μπορεί ο άνθρωπος να αρρωστήσει, μας τη λέει πάλι το Ευαγγέλιο. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιον θήτα, στίχος 1-7. Εκεί διαβάζουμε ότι ο Κύριος θεραπεύει τον εκγενετής τυφλών. Εκεί υπάρχει ένας τυφλός, ο οποίος γεννήθηκε τυφλός. Και πηγαίνουν οι Εβραίοι και ρωτάνε τον Κύριο: «Κύριε, τι σήμαρτεν, ποιος αμάρτησε, ούτως ή οι γονείς του, ή να γεννηθεί τυφλός?» Ποιος αμάρτησε για να γεννηθεί τυφλός, αυτός ή οι γονείς του? Προσέξτε πάρα πολύ εδώ. Οι Εβραίοι είναι σοφότεροι από εμάς. Οι Εβραίοι γνωρίζουν την αιτία του κακού. Δεν ρωτάνε απλώς γιατί γεννήθηκε τυφλός. Ρωτάνε ποιος αμάρτησε. Ξέρουνε ότι πίσω από κάποιο κακό, κάποια συμφορά, κρύβεται κάποια αμαρτία. Και γι' αυτό μπαίνουν αυτοί απευθείας στο θέμα και ρωτούνε: «Ποιος αμάρτησε? Ποιος έκανε αμαρτία και είναι τούτος άρρωστος? Ποιος αμάρτησε?» Ποιος? Οι Εβραίοι το έχουν αντιληφθεί. Αυτό που εμείς μέχρι σήμερα ίσως δεν έχουμε πιάσει. Οι Εβραίοι το είχαν πιάσει από τα χρόνια και το είχαν συλλάβει από τα χρόνια του Χριστού. «Ποιος αμάρτησε?» ρωτούνε. «Αυτός ή οι γονείς του?» Και ο Κύριος απαντά: «Ο ίδιος είναι αδύνατο να αμαρτήσει, διότι γεννήθηκε τυφλός. Αλλά ούτε και οι γονείς του, ούτε και οι συγγενείς του έχουν αμαρτήσει. Δεν αμάρτησαν ούτε οι γονείς του. Άρα από αυτό εμείς βγάζουμε το συμπέρασμα ότι μπορεί από αμαρτίες γονέων να την πληρώσει το παιδί. Και γιατί? Μα δεν είναι τιμωρία αυτό? Σκληρή? Δεν είναι άδικο αυτό?» Όχι, αδελφοί μου, δεν είναι άδικο. Σας είπα, σε κάθε ενέργεια του Θεού κρύβεται η αγάπη του. Ποτέ αδικία, ποτέ σκληρότητα δεν κρύβεται πίσω από το Θεό. Έστω και θάνατος μικρού παιδιού αν συμβεί, να είστε βέβαιοι ότι κρύβεται η αγάπη του Θεού αν ψάξετε. Και αν είχατε μάτια αγγέλων, θα βλέπατε ότι κρυβόταν η αγάπη του Θεού. Ποτέ μα για ποτέ μην πείτε ο Θεός τιμώρησε αυτόν τον άνθρωπο και γι' αυτό του πήρε το παιδί ή γι' αυτό του έκανε εκείνο ή το άλλο. Όχι, κινήθηκε έτσι ο Θεός, διότι είχε κάποιο σχέδιο και το σχέδιό του ήταν σχέδιο αγάπης. Ναι, σχέδιο αγάπης. Να είστε βέβαιοι, όποια συμφορά και αν είναι. Εδώ βλέπουμε ότι ρωτούνε λοιπόν ότι είναι δυνατόν από αμαρτίες γονέων να τιμωρηθούν και να βασανίζονται τα παιδιά. Ναι, είναι δυνατόν. Γιατί? Διότι η μάνα και ο πατέρας, όταν λοξοδρομήσει μακριά από τον Χριστό, αυτό ενδιαφέρει το Θεό. Το να είσαι κοντά του τον ενδιαφέρει. Να σε σώσει, αυτό θέλει. Ψάχνει να βρει με ποιο τρόπο θα σε φέρει. Και όταν δει ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σε φέρει, κάνει αυτό που κάνει και ο Τσοπάνος με την προβατίνα. Όταν η προβατίνα δεν μπαίνει στο μαντρί, ξέρει ο Τσοπάνος τι θα κάνει. Θα πιάσει το κατσικάκι, το προβατάκι, θα το πετάξει πρώτα εκείνο μέσα στο μαντρί και η μάνα θα πάει από πίσω. Αυτό θα κάνει. Και αυτό κάνει και ο Χριστός. Όταν βλέπει ότι είναι ασυγκίνητη και σκληρή η καρδιά της μάνας και του πατέρα, τότε υπάρχει τρόπος να τη μαλακώσει.
χτυπάει πάνω στο παιδί. Γιατί οποιαδήποτε συμφορά και αν πάθαινε η μάνα και ο πατέρας, δεν θα πόναγε τόσο πολύ όσο τώρα που θα πονέσει πάνω στο παιδί. Και πάνω στο παιδί θα αναγκαστεί να φωνάξει «Παναγιά μου, σώσε το». Εκεί που πριν δεν προσευχότανε, θα τη δει στη μάνα αυτή και τον πατέρα να λυγίσουν τώρα τα γονατά τους. Εκείνο θέλει ο Θεός. Να κάνει τον άνθρωπο να έρθει κοντά στο Θεό. Και αν έρθει σύντομα και το καταλάβει, και αν έρθει σύντομα κοντά στο Θεό, ο Θεός θα χαρίσει τη ζωή του παιδιού. Εάν δεν έρθει σύντομα κοντά στο Θεό, αλλά σκληραίνει εκεί ο άνθρωπος και σου λέει γιατί ο Θεός είναι άδικος, τότε ο Θεός προχωρεί μέχρι ότου σπάσει αυτή η σκληρή καρδιά. Σπάσει και κάνει τον άνθρωπο να προσκυνήσει τον Χριστό και κάνει τον άνθρωπο να αγαπήσει τον Χριστό. Αυτό θέλει. Τρόπο να βρει να τον φέρει. Και γι' αυτό ο Θεός δεν είναι ποτέ άδικος. Έχει πάντοτε το συμφέρον του. Πάντοτε το συμφέρον κοιτάει της ψυχής μας. Άρα είναι δυνατόν και όχι μόνο από αμαρτίες γονέων, αλλά είναι δυνατόν και από αμαρτίες συγγενών. Δηλαδή κάποιο συγγενικό πρόσωπο που είναι άρρωστο μπορεί εμείς να έχουμε αμαρτήσει και επειδή το αγαπάμε ο Θεός να επιτρέπει σε εκείνο την αρρώστια. Οπότε να αναγκάσει εμάς να λυγίσουμε τα γόνατα και να ζητήσουμε για το αγαπημένο μας, το συγγενικό μας πρόσωπο, να προσευχηθούμε και να έρθουμε σε επικοινωνία άμεση με το Θεό. Είναι λοιπόν δυνατόν και για αμαρτίες γονέων ή συγγενών ή αδελφών μας εμείς να αρρωστήσουμε ή κάποιο άλλο πρόσωπο να αρρωστήσει και να υποφέρει. Οπότε τι κάνουμε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις? Θα το πούμε λίγο πριν κλείσουμε το κήρυγμα. Ας δούμε εδώ όμως που ο Κύριος λέγει ότι όχι, λέει, ούτε οι γονείς του αμάρτησαν, ούτε αυτός, λέει. Αλλά τότε γιατί γεννήθηκε τυφλός? Ή να δοξαστεί το όνομά μου. Για να δοξαστεί το όνομά μου. Για να δοξαστεί το όνομα του Ιησού Χριστού, του αληθινού Θεού. Για να γίνει κάποιο θαύμα. Και να το δούνε οι άπιστοι Εβραίοι και να πιστέψουν. Πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει κάποια αρρώστια για να τελεστεί ένα θαύμα μετά, και όταν τελεστεί το θαύμα εμείς να δοξάσουμε, και όχι μόνο εμείς να πλησιάσουμε το Θεό, αλλά και άλλοι άνθρωποι να πλησιάσουν το Θεό. Όπως πως οι άνθρωποι, οι ειδωλολάτρες, όταν είδαν τον Άγιο Ιγνάτιο και τον πετάξαν μέσα στα λιοντάρια και δεν τον τρώγαν τα λιοντάρια, ή τόσους άλλους μάρτυρες και Αγίους Εκκλησίας μας, και ότι δεν τους πλησίαζαν οι ειδωλολάτρες που βλέπαν ότι τα λιοντάρια προσκυνούσαν τους μάρτυρες και τους Αγίους, φωνάζαν «Μέγας ο Θεός των χριστιανών, αυτός είναι ο αληθινός Θεός», και πλησιάζαν δι' αυτού του τρόπου, πλησιάζανε κοντά στο Θεό. Και μόλις ερχόντουσαν κοντά στο Θεό, τότε ο Θεός, και όταν βγαίνανε με τα ξύφη οι Ρωμαίοι στρατιώτες και σφάζανε τον λαό, αυτόν που φώναζε «Μέγας ο Θεός των χριστιανών», και γινόντουσαν και εκείνοι μάρτυρες, και εκείνοι μάρτυρες γινόντουσαν, τότε επέτρεπε ο Θεός τα λιοντάρια και τρώγαν τους Αγίους. Ενώ πριν τα έβαζε τα λιοντάρια ο Θεός και προσκυνούσαν τους Αγίους. Για να δοξαστεί το όνομά του. Ναι, είναι δυνατόν να υπάρχει μια αρρώστια για να δοξαστεί το όνομα του Θεού, να γίνει ένα θαύμα όπου θα πιστέψουν και οι υπόλοιποι, αλλά και εμείς οι ίδιοι θα κρατηθεί περισσότερο η πίστη μας. Βλέπετε λοιπόν πόσες αιτίες υπάρχουν που μπορεί ο άνθρωπος να αρρωστήσει. Πόσες αιτίες υπάρχουν που μπορεί να βρίσκεται ο άνθρωπος στο κρεβάτι του πόνου, και ψάχνουνε πολλοί και οι γιατροί ακόμα, αλλά οι ψυχολόγοι το βρήκανε, αδελφοί μου. Οι ψυχολόγοι το βρήκανε. Πιο συχνά, λέει, αρρωσταίνουν με σωματικές ασθένειες οι άνθρωποι που έχουν ψυχικά προβλήματα και άλυτα. Κάποιος που κάτι κρύβει μέσα του και τον τρώει, μια αμαρτία, κάτι τι, αυτός είναι πιο επιρρεπής στο να αμαρτήσει. Αυτό το πράγμα μέσα του που τον τρώει μπορεί να τον ρίξει στο κρεβάτι της αρρώστιας. Αυτό το λένε οι ψυχολόγοι. Αλλά πριν έρθουν οι ψυχολόγοι να μας το πούνε, ψυχολογία έχουμε εμείς στην Αγία Γραφή. Μας το λέει ο ίδιος ο Κύριος.
ότι πρώτα συγχωρεί αμαρτίας και μετά γίνεται καλά ο ασθενής αμέσως. Αυτό μαρτυρεί, αδελφοί μου. Και όσοι από εμάς είμαστε άρρωστοι, είτε έχουμε συγγενείς, είτε οποιαδήποτε έχουμε παιδιά, οι ανθρώπους δικούς μας, οι γείτονες, στα νοσοκομεία και είναι άρρωστοι, μάθαμε την αιτία που πιθανόν να είναι οι άνθρωποι μας άρρωστοι. Και όσοι άρρωστοι ακούσουν αυτή την κασέτα και την ομιλία, αυτοί πλέον να μάθουν και αυτοί γιατί μπορεί να βρίσκονται επάνω στο κρεβάτι του πόνου τόσα χρόνια ή τόσους μήνες ή τόσες μέρες ή γιατί αρρώστησαν τώρα. Και ας φροντίσουν να χτυπήσουν από τώρα το κακό και αμέσως θα δουν τη σωτηρία τους. Αμέσως θα βρουν την υγειά τους, όπως βρήκαν και τόσοι άνθρωποι όσοι διάβασαν αυτό το βιβλιαράκι που σας είπα. Ναι, τι πρέπει να κάνουν? Αφού είναι η αιτία η αμαρτία, το πρώτο που πρέπει να κάνουν, να καθαρίσουν την καρδιά τους, να την πλύνουν την καρδιά τους από κάθε αμαρτία, να γυρίσουν στο Θεό με ειλικρινή μετάνοια, να γονατίσουν κάτω, να σηκώσουν τα χέρια ψηλά επάνω ηκετευτικά και να φωνάξουν «Ήμαρτον Κύριε, συγχώρεσέ μας Θεέ μου, συγχώρεσέ με για το μεγάλο μου αμάρτημα που έχω πράξει, για τις αμαρτίες μου που έχω πράξει, συγχώρεσέ με Κύριε, ήμαρτον», και να ζητήσουν αμέσως, αμέσως να ζητήσουν τον εξομολόγο και με δάκρυα στα μάτια, με δάκρυα να ζητήσουν το ήμαρτον και να πούν τις αμαρτίες τους από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλη σε αυτή την ηλικία που έχουν διαπράξει. Να καθαριστεί η καρδιά τους και να γίνει λευκή σαν το χιόνι. Όπως το χιόνι πέφτει και τα πάντα γίνονται λευκά, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου να γίνει. Και τότε όταν καθαριστεί και γίνει έτσι η ψυχή του ανθρώπου, θα δείτε ότι αμέσως ο ασθενής θα αρχίσει να παίρνει επάνω του και θα αρχίσει να αναρρώνει. Θα αρχίσει να γίνεται υγιής πλέον. Θα αρχίσει να χτυπάει ο πνευματικός γιατρός, ο Ιησούς Χριστός. Θα αρχίσει να χτυπάει την αιτία. Θα συγχωρεί τις αμαρτίες. Διότι όταν ακουστεί από τον ουρανό το «αφέονται σου οι αμαρτίες», όπου θα ακουστεί διαμέσου του στόματος του πνευματικού, «αφέονται σου οι αμαρτίες», αμέσως θα ισχύσει μετά από το και από λίγον «έγειρε των κραβατών σου και περιπάτη». Ναι, τότε θα σηκωθεί από όποια ασθένεια και να έχει. Έτσι γίνανε καλά όποιοι άνθρωποι από σκληρές και ανίατες ασθένειες και από καρκίνο ακόμα, σας είπα, και να έχει. Έτσι γίνανε καλά όποιοι άνθρωποι από σκληρές και ανίατες ασθένειες και από καρκίνο ακόμα, σας είπα, άνθρωποι βασανιζόντουσαν, βρήκαν τελικά μέσα το βιβλιαράκι που διάβασαν ότι αφορμή και αιτία ήταν η αμαρτία τους που είχαν διαπράξει. Αναγνώρισαν ότι το λάθος τους, το ότι βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου, ήταν αυτοί οι ίδιοι. Και τότε, όταν πλησίασαν τον εξομολόγο, όταν φώναξαν στο νοσοκομείο και ήρθε ο πνευματικός γιατρός, αχρηστεύτηκε ο σωματικός γιατρός. Αχρηστεύτηκαν οι γιατροί, αχρηστεύτηκαν τα φαρμακά τους, διότι βρήκαν μόνοι τους τη σωτηρία. Βρήκαν τη σωτηρία από τον Ιησού Χριστό. Ναι, αυτό το μήνυμα, αδελφοί μου, μας δίνει το σημερινό κήρυγμα. Αυτό το μήνυμα της αγάπης ξεχύλισε μέσα σε αυτούς τους Άγιους Τόπους τους οποίους επισκέφθηκα προημερών. Μήνυμα αγάπης και σωτηρίας, μήνυμα ελπίδας πλέον. Δεν υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει, αδελφοί μου, θλίψη, δεν υπάρχει στεναχώρια. Όλα όσα επιτρέπει ο Θεός έχει ένα σχέδιο πλέον και τα επιτρέπει. Και πίσω απ' όλα κρύβεται η αγάπη Του. Μη φοβήστε λοιπόν τίποτα. Μη φοβήστε. Ζητήσατε από το Θεό αυτά που εσείς μέσα από την καρδιά σας ειλικρινά θέλετε. Και να είστε βέβαιοι, άρρωστοι είστε, θα γίνετε καλά. Τα παιδιά σας απομακρύνθηκαν, θα επιστρέψουν πίσω στην αγκαλιά σας. Ό,τι πρόβλημα και αν έχετε, ό,τι πρόβλημα, αν αποθέστε το στα πόδια του Ιησού. Πλέον εκ του Σταυρού και εκ του τάφου, του καινού τάφου, ξεχύθηκε το μήνυμα της ελπίδος. Ξεχύθηκε το μήνυμα της χαράς, το μήνυμα της ευτυχίας, που είμαστε εμείς αυτοί που το απολαμβάνουμε. Και είναι κρίμα, αδελφοί μου, να έχουμε τέτοιο μήνυμα, να έχουμε τον Ιησού Χριστό αναστημένο, γιατρό ψυχών και σωμάτων, και εμείς να βασανιζόμαστε από αρρώστιες και από ασθένειες και από θλίψεις και από στεναχώριες ψυχικές και σωματικές. Όχι, αδελφοί μου, κανένας πλέον να μην θρηνεί. Υπάρχει πλέον για όλους μας ο γιατρός. Υπάρχει πλέον για όλους μας εκείνος ο οποίος μπορεί να μας σώσει. Στείλτε λοιπόν το μήνυμα αυτό και σκορπίστε το παντού, στους ασθενείς σας, στους φίλους σας που υποφέρουν και
και βρίσκονται άρρωστοι. Πλέον ας μη ρωτούν, Κύριε, γιατί είμαι άρρωστος. Ας ψάξουν να βρουν πλέον την αιτία της αρρώστιας μέσα τους. Μέσα τους κρύβεται το φαρμάκι. Μέσα τους κρύβεται το δηλητήριο που κατατρώγει τα σωθικά τους. Μέσα τους πλέον υπάρχει το πικρό, το σκληρό φαρμάκι του διαβόλου, η αμαρτία, και αυτή πρέπει να βγει. Όταν βγει αυτή πλέον, δεν υπάρχει τότε τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Θα πλησιάσουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου με την άδεια του εξομολόγου τους και αμέσως θα βρουν τη γιατριά τους. Θα δούνε ότι όταν μπει μέσα τους το σώμα του Χριστού, αμέσως θα γιατρευτούνε, αμέσως θα λυτρωθούνε, αμέσως θα σωθούνε. Ναι, αδελφοί μου, αυτό το μήνυμα σας έφερα κάτω από τους Αγίους Τόπους. Μήνυμα σωτηρίας. Μήνυμα σωτηρίας. Το μήνυμα αυτό που ο Κύριος συνεχίζει ακόμα και σήμερα να τελεί θαύματα. Ναι, να τελεί θαύματα. Διότι εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι καταφεύγουμε σε Αυτόν και ζητούμε τη βοήθειά Του. Κανείς λοιπόν να μην ρωτάει, Κύριε, γιατί είμαι άρρωστος. Ας ψάξει πλέον μόνος Του. Θέλω, αδελφοί μου, αφού πληροφορηθήκατε αυτές τις αιτίες τις οποίες ανέφερα στην αγάπη σας, καθίστε σπίτι σας και ξαναβάλτε την κασέτα αυτή και ακούστε τη και ξανακούστε τη και ξανακούστε τη. Θα δείτε τότε πόσο δίκιο έχει ο πατήρ Νεκτάριος που σας τα λέει. Γιατί δεν είναι λόγια του πατρός Νεκταρίου. Είναι λόγια, όπως είδατε, με παραδείγματα και με θαύματα μέσα από την ίδια την Αγία Γραφή που έκανε ο Κύριος, που έψαχνε να βρει τις αιτίες της ασθένειας. Θα βρείτε λοιπόν και εσείς τώρα μόνοι σας, αφού ακούσετε και ξανακούσετε αυτό το κήρυγμα και αφού στείλετε το κήρυγμα αυτό σε όλα τα νοσοκομεία, μη μείνει άνθρωπος άρρωστος που να μην ακούσει αυτή την ομιλία. Αυτή την ομιλία που λέγει, γιατί Χριστέ μου είμαι άρρωστος, και θα πάρει το μήνυμα της σωτηρίας. Και το μήνυμα της σωτηρίας θα είναι να ευχαριστώ μετά προς εσάς. Προς εσάς που τον σώσατε τον άνθρωπο. Θα σας υμνεί, θα σας ευλογεί και θα δοξάζει το όνομά σας. Και μαζί με εσάς βάλτε τον να δοξάσει το όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί από εκείνον προήλθε η πηγή και είναι η πηγή της σωτηρίας. Αμήν. Να ψάλουμε το Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατο, θάνατο παθήσας και τι σε χαρισάμενος. Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνια ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν.